Μέρα με την ημέρα, εντονότερο γίνεται το πρόβλημα της έλλειψης των εργατών γης. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, μάλιστα, υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες και είναι φανερό σε όλη την Ελλάδα, με το μεγαλύτερο αντίκτυπο να χτυπά στην Βόρεια Ελλάδα. Ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ΝΕΣ, τον κ. Σάβα Αργυράκη, το θέμα αυτό δεν έχει λυθεί ακόμα και μετά την έναρξη της εργασίας των μεταναστών από τις δομές της χώρας. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε εργατικά χέρια. Ίσως είναι ένα σημείο των καιρών, θα λέγαμε, που ίσως οι συμπολίτες μας για κάποιους λόγους δεν επιλέγουν να εργαστούν σε κάποιες εργασίες ή μπορεί να βολεύονται και να τους επαρκεί, δηλαδή ένα μικρό μεροκάματο ή κάποιο χαρτζηλίκι. Ναι. Έχει να κάνει, πιστεύω, με αυτό που έχουμε περάσει την τελευταία 20ετία και βάλε πίσω, όταν ακόμη και εγώ 30 χρόνια πριν που ήμουν μαθητής, ότι αγρότης θα γίνω ή θα πάω να δουλέψω εκεί. Αυτό όλο πρέπει να αλλάξει με θέμα νοοτροπίας, πιστεύουμε. Βλέπουμε ότι οι Αλβανοί εργάτες που τα προηγούμενα χρόνια εργαζόντουσαν κατά κόρον στις αγροτικές εργασίες, πολλοί από αυτούς φεύγουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην περιοχή μας δεν εντοπίζεται τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται από Θεσσαλία και κάτω, ειδικά και στην Κρήτη, αλλά σιγά σιγά έρχεται και σε εμάς. Εμείς εδώ έχουμε τους Βούλγαρους εργάτες που έρχονται με το ευρωπαϊκό διαβατήριο και είναι πιο εύκολο να περάσουν τα σύνορα. Δεν θέλουν δηλαδή κάποια μετάκληση για την κάποια μετάκληση. Αλλά βλέπουμε ότι όντως κάθε χρόνο παρουσιάζεται όλο και μεγαλύτερο αυτό το πρόβλημα. Και ειδικά όσο μεγαλώνουν και τα στρέμματα με τις εντατικές καλλιέργειες, είτε αυτά είναι με ακτινίδια, είτε με αμπέλια, είτε με ελιές καλκιδικής, βλέπουμε τα χέρια να λιγοστεύουν. Τα χέρια είναι ίδια. Οι απαιτήσεις της δουλειάς μεγαλώνουν, γι' αυτό και δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Σαβά, θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν ξέρω τι λένε τα νομικά πλαίσια και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όλα αυτά. Θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, βλέπεις να υπάρχει θέληση από τις δομές των μεταναστών κτλ. Να μπορούν να δουλέψουν, ξέρω, σε τέτοιες εργασίες. Υπάρχει τέτοια σκέψη? Το έχετε φυσικά ακούσει καθόλου? Ναι. Φυσικά, και ήδη εργάζονται εδώ και 2 χρόνια και παραπάνω από τότε που βγάλανε άμυσα. Ναι. Μπορούν και εργάζονται κανονικά στα χωράφια και κόβονται κανονικά εργόσιμο. Δηλαδή ασφαλίζονται και πληρώνονται με τον πλέον νόμιμο τρόπο, όπως και όλοι οι εργάτες γης. Οπότε απορροφούνται και από τις δομές φιλοξενίας κάποιοι άνθρωποι για τις αγροτικές εργασίες. Απλώς επειδή πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις, τα στοιχεία. Καλά, τώρα, άμα με βάλεις εμένα, Σαβά μου, άμα με βάλεις εμένα να μαζέψω σπαράγγια, παραδείγματος χάρη, άμα με βάλεις να μαζέψω ελιές, να χαρά. Αν με βάλεις, ξέρω εγώ, να μαζέψω ντομάτες επίσης. Αλλά σπαράγγι έχει μια τεχνική, μια. Ναι, έχει να κάνει, πολύ σωστά, έχει να κάνει με την διαφοροποίηση της κάθε καλλιέργειας και της κάθε εργασίας, ανάλογα την εποχή. Ναι, ναι, αυτό. Πάντως, υπάρχει το πρόβλημα, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις και μέσω της ΕΦΕΑΣ, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπου είμαι και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, για μετακλητούς εργάτες από τρίτες χώρες, από Αίγυπτο και Ινδία. Μπορεί να ακούγεται λίγο μακρινό, έτσι, και να ακούγεται η Ινδία σαν μια μακρινή χώρα, αλλά είναι πλέον η πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο. 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι, περισσεύουν, έχουν ξεπεράσει τους Κινέζους, περισσεύουν πολλά εργατικά χέρια και οι άνθρωποι είναι και φιλήσυχοι, είναι ειρηνικοί και έχουν μάθει να ζουν με ένα καλό τρόπο ζωής, που συνάδει και συμβαδίζει δηλαδή και με τα δικά μας θέλω.